Φίλοι μας, γεια σας. Μαζί σας και αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, πρώτο μέρος της εκπομπής μας, τα Φίγουρα Κλινικά μαζί μας, Διευθύνων Σύμβουλος στα Φίγουρα Κλινικά Ιατρικής Αισθητικής, ο κύριος Δημοσθένης Βαρσάμς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο χώρο των Φίγουρα Κλινικά, στην Τσιμισκή 61, στον πρώτο όροφο. Εδώ, λοιπόν, που είναι ένα το στολίδι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο χώρο της Ιατρικής Αισθητικής. Ένας χώρος ο οποίος θα χαρεί να έρθει, να φιλοξενήσει και να παρουσιάσει τις θεραπείες. Είτε τις ιατρικές θεραπείες για το πρόσωπο, για το σώμα και βέβαια πάνω απ' όλα τις προτάσεις που έχει για την μόνιμη και οριστική αποτρίχωση. Κάτι πραγματικά δύσκολο, γιατί εμείς σαν Ελληνίδες και σαν Έλληνες, η φυλή μας το έχει, να έχουμε μια δυνατή τρίχα η οποία είναι αντιαισθητική και τις περισσότερες φορές θέλουμε μια μόνιμη και αποτελεσματική λύση. Εδώ λοιπόν είμαστε για να μας πείτε εσείς, σήμερα το θέμα της συζήτησής μας είναι η αποτρίχωση, ένα νέας τεχνολογίας μηχάνημα έχει έρθει στο χώρο σας. Έτσι είναι. Βέβαια δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω αν η τρίχα ή σε ποιους φίλους ή φίλες η τρίχα είναι αντιαισθητική. Ναι. Σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους, λοιπόν, που τους ενοχλεί η τριχοφυΐα, στις γυναίκες και στους άντρες που είναι με ένα ξηραφάκι ή με ένα κερί για να κάνουν πάντοτε αποτρίχωση, το Φιγκούρα Κλίνικα έχει να προτείνει ένα μηχάνημα όπου μπορεί με τη σφραγίδα των Φιγκούρα Κλίνικα να εγγυηθεί το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Χρειάζονται από 5 ως 10 επισκέψεις, 5 δίνουν στο Εντιγιάνκο την λύση. Εμείς όμως στα Φιγκούρα Κλίνικα με τις έρευνες που έχουμε κάνει θέλουμε να είμαστε καλυμμένοι, γιατί μας αρέσει, όπως και στα Φιγκούρα, να είμαστε ειλικρινείς όταν μιλάμε στις φίλες και στους φίλους. Στις 10 επισκέψεις, λοιπόν, αν δεν υπάρχει σοβαρή ορμονική διαταραχή ή κάποιο πρόβλημα δάση τριχίας, δίνουμε την γραπτή εγγύηση για το αποτέλεσμα. Ξέροντας και έχοντας πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, μπορώ να πω ότι υπάρχουν πολλά καλά μηχανήματα, όπως και το μηχάνημα των Φιγκούρα. Έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα μηχανήματα, το IPL9. Όπως και ο Ετιγιάνκ, είναι ένα μηχάνημα το οποίο πραγματικά μας έχει εκπλήξει με τα αποτελέσματα που βλέπουμε έτσι στις πρώτες εφαρμογές. Θέλω να πω, λοιπόν, στις φίλες και στους φίλους ότι εκτός από τα καλά μηχανήματα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ σημαντική στο να έχουμε μια μόνιμη και οριστική αποτρίχωση. Και αυτό που θέλω να πω στις φίλες και στους φίλους, ότι εμείς οι άνθρωποι του Φιγκούρα Κλίνικα παίρνουμε την ευθύνη πάνω σε περίπτωση που αποτύχουμε. Γι' αυτό, λοιπόν, και δίνουμε την γραπτή εγγύηση για το αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Νομίζω ότι παλαιότερα υπήρχαν και πολλά παράπονα από τον κόσμο. Άλλοι καίγονταν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και έμπειρα χέρια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κάπου όταν πηγαίνουμε σε ένα χώρο να έχουμε εμπιστοσύνη καταρχήν στα μηχανήματα, στο άτομο που χειρίζεται τα μηχανήματα και στο αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να έχουμε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό ζούμε σε μια χώρα που όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Η αποτρίχωση είναι σημαντικό. Λένε ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ναι, η αποτρίχωση είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Σίγουρα υπάρχουν πολύ καλοί επαγγελματίες. Εμείς ως Φιγκούρα Κλίνικα αναλαμβάνουμε την ευθύνη, ο άνθρωπος που θα έρθει κοντά μας, πρώτον ότι δεν θα του βλάψουμε την υγεία και δεύτερον ότι θα του εγγυηθούμε, εκτός των περιπτώσεων της δασιτριχίας ή σοβαρών ορμονικών διαταραχών, το 100% του αποτελέσματος. Θέλω να τονίσω εδώ στις φίλες και στους φίλους ότι η τριχοφυΐα στις Ελληνίδες αλλά και στους Έλληνες είναι μέσα στο DNA. Η τριχοφυΐα ήταν αναγκαία στους ανθρώπους πριν 2.000 χρόνια. Βέβαια, έχει βρεθεί, ακόμα και επί της εποχής της Κλεοπάτρας, οι γυναίκες κάνουν αποτρίχωση. Έχει βρεθεί μέσα σε κερί τρίχες, κάπου δηλαδή στην αρχαία Αίγυπτο. Άρα, λοιπόν, η διάθεση να φύγει τρίχα από τη γυναίκα. Το θέμα της αισθητικής μας. Έτσι. Είναι από τους αρχαιοτάτους χρόνους. Όπως επίσης την τριχοφυΐα, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, κανένας επιστήμονας στον κόσμο, ποιος είναι. Όλοι έχουμε δισεκατομμύρια θύλακες. Και οι γυναίκες, αλλά και εμείς οι άντρες. Και ο λόγος είναι γιατί πριν 5.000 χρόνια ο άνθρωπος δεν είχε ούτε θέρμανση. Ακριβώς, ζούσε έξω. Ναι. Και χρειαζόταν, πέρα από το να μην παίρνει τα μικρόβια, την τριχοφυΐα, τη χρειαζόταν και για να ζεσταίνεται το χειμώνα και όταν δεν είχε την πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα, το 2014, η τριχοφυΐα και στις γυναίκες και στους άντρες τις περισσότερες φορές είναι ανεπιθύμητη και εμείς, λοιπόν, στο Φιγκούρα Κλίνικα λέμε στις φίλες και στους φίλους, ελάτε να γνωρίσετε ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα λέιζερ, ιατρικά λέιζερ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Στα Φιγκούρα Κλίνικα το Ed Young,
Και για να μας γνωρίσουν οι φίλες και φίλοι, θέλω να πω ότι βρισκόμαστε Τσιμισκή 61. Το τηλέφωνο του Figura Clinic είναι το 2310-223050 και σήμερα σε 50 φίλες ή φίλους προσφέρουμε 5 επισκέψεις σε οποιαδήποτε περιοχή επιλέξουν στο πρόσωπό τους και τις 5 επισκέψεις στα 19 ευρώ. Δηλαδή, αν ο χείλος, πηγούνι, μέση γραμμή κοιλιάς, θηλές, επιλέγουν όποια περιοχή θέλουν και παίρνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 5 επισκέψεων και τις 5 επισκέψεις μαζί στα 19 ευρώ για την επόμενη ώρα στο 2310-223050. Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές κάνουμε 70% πραγματικής έκπτωσης στις φίλες και στους φίλους που θα μας τηλεφωνήσουν για να μας γνωρίσουν. Είναι ενδεικτική η τιμή των 19 ευρώ. Έτσι, 5 επισκέψεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο πηγούνι ή στη γραμμή κοιλιάς, νομίζω, ή στη μέση γραμμή γλουτών, είναι σημαντική τιμή, γιατί θέλουμε ο άνθρωπος, η γυναίκα ή ο άντρας που θα έρθει κοντά μας να έχει τις προσδοκίες του άριστου αποτελέσματος. Ναι. 2310-223050 για την επόμενη ώρα, μόνο στα 19 ευρώ, 5 επισκέψεις στις περιοχές που είπαμε. Και για όλες τις άλλες περιοχές, 70% έκπτωση. 70% έκπτωση. Πάρα πολύ δελεαστικό είναι αυτό για τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε με ένα ωραίο βιντεάκι που κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας εξελίσσεται και δείχνει το ίδιο το μηχάνημα με χειρίστρια τη γιατρό μας, την κυρία Έλενα Τσιάντου, η οποία δοκιμάζει κάποιες περιοχές και να πούμε ότι το μηχάνημα αυτό, όπως και όλα τα άλλα μηχανήματα, χρησιμοποιείται για όλο το πρόσωπο και το σώμα. Έτσι, για γυναίκες και άντρες. Για γυναίκες και για άντρες. Ανάλογα ο κάθε ένας τι ιδιαιτερότητες έχει. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Χρησιμοποιείται και ένα πρώτο ξύρισμα της περιοχής από ό,τι είδαμε στο βίντεο που και οι τηλεθεατές βλέπουν. Μας τα πει η γιατρός πώς ακριβώς εφαρμόζεται και έχει πολύ μεγάλη σημασία αν κάποιες φίλες ή φίλοι έχουν απορίες το πώς γίνεται εφαρμογή. Ακριβώς. Κάθε πόσες μέρες γίνεται εφαρμογή. Μπορούν να μας κάνουν ένα τηλέφωνο στο 2310-223050 ή να περάσουν από την Τσιμισκή 61. Το καλύτερο από όλα είναι να περάσουν από εδώ. Να τους δούμε, να πάρουμε το ιατρικό ιστορικό και βέβαια να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχουν. Είδαμε λοιπόν μία θεραπεία. Η θεραπεία αυτή αφορά το καινούργιο και εξελιγμένο μηχάνημα Anti-Young. Η πλέον κατάλληλη για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες είναι η γιατρός η οποία έκανε και τη θεραπεία αυτή. Μιλάμε με τη γιατρό, κυρία Έλενα Τσιάντου. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, είδαμε μία θεραπεία η οποία πραγματικά είναι αποτελεσματική. Τι έχετε να μας πείτε για το νέο εξελιγμένο αυτό μηχάνημα που μόλις είδαμε? Είναι ένα από τα εξελιγμένα μηχανήματα μακρού παλμού. Είναι αποτελεσματικό. Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα μηχανήματα είναι το μήκος κύματος, το οποίο έχει μεγάλη διεισδυτικότητα στα 1064 νανόμετρα. Η μεγαλύτερη για μένα διαφορά είναι η ανοχή απέναντι στον πόνο. Από εκεί και έπειτα είναι η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις ορμονοεξαρτώμενες περιοχές. Βλέπουμε πολύ μεγάλη βελτίωση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί θα είναι και θέμα τηλεθεατών που μας παρακολουθούν. Το μηχάνημα αυτό, το εξελιγμένο Anti-Young, το χρησιμοποιούν ή έρχονται εδώ για τις θεραπείες τους νεαρές ηλικίες, μεγάλες ηλικίες? Ποιες ηλικίες προτιμούνται με αυτό το μηχάνημα να έρχονται στο χώρο σας? Οι ηλικίες που έρχονται ξεκινάνε από την εφηβεία μέχρι και μεγαλύτερα άτομα. Μπορώ να πω ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το ότι εφαρμόζεται ακόμα και το καλοκαίρι. Δεν φοβόμαστε τον ήλιο, συνεχίζουμε αποτρίχωση και το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε κάτι πολύ σωστό. Το ιατρικό ιστορικό είναι κάτι σημαντικότατο για το πώς θα ξεκινήσει κάποιος τις θεραπείες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα δερματικό, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει τη σωστή κατεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Συμφωνείτε? Έτσι ακριβώς. Ναι. Νομίζω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το συγκεκριμένο αυτό μηχάνημα μπορεί, γιατί είναι και απορία πολλών ανθρώπων το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε με την τριχοφία μας. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσουμε πλέον να κάνουμε
το καλοκαίρι ή την τελευταία στιγμή, επειδή θα το δούνε. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ό,τι και αν κάνουμε, να το κάνουμε πάνω απ' όλα να αρέσει σε εμάς τους ίδιους. Το να κάνουμε το καλοκαίρι, γιατί θα δουν τον μπικίνι, θα δουν τις μασχάλες, είναι σαν όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν πάντοτε να δείξουν κάτι που έχουν. Ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, το κάνουμε για μας. Πρέπει να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Από τρίχος λοιπόν να κάνουν οι φίλες και οι φίλοι που αισθάνονται οι ίδιοι όμορφοι σε αυτό. Όχι μόνο το καλοκαίρι πριν πάμε στην παραλία. Ναι. Αν μας ενοχλεί, πρέπει να δώσουμε μια μόνιμη και οριστική λύση. Τελικά υπάρχει εγγύηση για το αποτέλεσμα αυτό του μηχανήματος? Βεβαίως, στα Figura Clinic δίνουμε γραπτή εγγύηση. Αν δεν μπορέσουμε, γιατί εμείς θα έχουμε κάνει λάθος. Ναι. Με τις προσδοκίες που έχουμε δώσει στην αρχή να το λύσουμε στις 10 επισκέψεις, να λαμβάνουμε την ευθύνη. Είπαμε, δίνουμε γραπτή εγγύηση στους πάντες, πλην των ανθρώπων που έχουν προβλήματα δασιτριχίας ή ορμονικές διαταραχές. Εκεί δεν τελειώνει στις 10 επισκέψεις. Εκεί ήταν η επόμενη μου ερώτηση και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πολλοί θα ήθελαν να ακούσουν την άποψή σας. Οι ορμονοεξαρτώμενες περιοχές, οι οποίες υπάρχουν και σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή τα κορίτσια τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει πλέον την ανάπτυξή τους και έχουν κάποια σημεία στις παριές που είναι λίγο αντιαισθητικά. Εκεί πιστεύετε κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες και αριθμός θεραπείων θα χρειαστεί περισσότερες? Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και γι' αυτό θα ήταν καλύτερα από το να λέμε μεγάλα λόγια να περάσουν από το χώρο μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που με προβλήματα ορμονικών διαταραχών στις 7, στις 8, στις 10 τελειώνουν. Άλλες περιπτώσεις δεν τελειώνονται στις 15. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω οποιοδήποτε και αν πει ότι εγώ μπορώ να το κάνω στις τόσες επισκέψεις, δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί είναι θέμα του οργανισμού. Όλοι μας έχουμε εκατομμύρια θύλακες. Mm. Σε κάποιους ενεργοποιούνται, σε κάποιους όχι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, στην καλύτερη περίπτωση, να περάσουν από εδώ τους δύο γιατρούς. Αυτό που μπορούμε και ξέρουμε και λέμε εμείς στα Figura Clinic είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς. Αυτό το οποίο μας το δίνει ήδη η στατιστική. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία, ό,τι και αν λέγαμε, θα ήταν μια υπερβολή. Κάτι άλλο που με απασχολεί και φαντάζομαι απασχολεί και τους τηλεθεατές μας που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει θέμα ηλικίας από πότε θα ξεκινήσει κάποιος να κάνει τις θεραπείες αυτές αποτρίχωσης. Από ό,τι ξέρω και είναι σημαντικό να πούμε ότι πρώτα πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί ο κύκλος σε μια δεσποινίδα. Στα αγόρια νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα με τις ορμόνες, μετά τα 13, τα 14, τα 15 μπορεί να έρθει να κάνει αποτρίχωση. Και βέβαια θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε τριχοφία πριν να σπρίσουν οι τρίχες μας. Διότι αν δεν υπάρχει μελανίνη, παρότι το Eddie Young μπορεί να καταπολεμήσει και τη λευκή και την ξανθιά τρίχα, εκεί όμως θα χρειαστούν πολύ πολύ περισσότερες επισκέψεις, καλά θα είναι να κάνουμε αποτρίχωση πριν ασπρίσουν οι τρίχες μας. Ξανθές και λευκές τρίχες επομένως με προσοχή. Με προσοχή και όχι πάντοτε μπορούμε να δώσουμε αποτέλεσμα. Ναι. Πάντοτε η ομάδα, η ιατρική ομάδα του Figura Clinic δίνει το αποτέλεσμα και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε. Δεν είμαστε μάγοι, ούτε είμαστε θεοί. Έχουμε το καλύτερο, το πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μια δυνατή ιατρική ομάδα, ένα πολύ δυνατό μηχάνημα, σίγουρα όμως ακόμη δεν είμαστε ούτε καν ημίθεοι. Έτσι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε πάρα πολύ τη δουλειά μας και θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς στις φίλες και στους φίλους, ό,τι και αν τους πούμε. Είδαμε σίγουρα και στο βίντεο να γίνεται σε πρόσωπο, σε σώμα. Παντού. Εγώ θα έλεγα και εσείς θα μου πείτε αν είναι σωστό. Φωτοανάπλαση γίνεται τη στιγμή που γίνεται και η εφαρμογή του λέιζερ. Δηλαδή, αναπλάθεται το δέρμα, γίνεται πιο λίγο, πιο όμορφο, συμφωνείτε? Φωτοανάπλαση θα την πάμε σε μια επόμενη συζήτηση. Για μένα είναι από τις καλύτερες θεραπείες που υπάρχουν στον κόσμο, ειδικότερα η φωτοανάπλαση του Eddie Young. Ναι. Είναι μια θεραπεία με εκπληκτικά αποτελέσματα. Mm. Είναι μια θεραπεία η οποία βοηθάει τον ίδιο τον οργανισμό στο να παράγει κολαγόνο και ελαστίνη. Είναι όμως, νομίζω, μια ολόκληρη εκπομπή που πρέπει να αφοσιωθούμε στη φωτοανάβλαση και ας δώσουμε από τώρα την υπόσχεση ο ένας τον άλλον ότι την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τη φωτοανάβλαση. Πολύ ωραίο. Είναι τελικά επικίνδυνο, κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, το να κάνουμε θεραπείες λέιζερ για την αποτρίχωσή μας? Δεν υπάρχουν επικίνδυνα ή ακίνδυνα μηχανήματα. Υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα πάντα με τη σοβαρότητα. Τα πάντα μπορούν να γίνουν επικίνδυνα ή ακίνδυνα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πόσο δυνατό επαγγελματισμό έχει κανείς μέσα του πρώτιστα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντιδείξεις και στα μηχανήματα των λέιζερ και της αποτριχώσης. Όπως επίσης και τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα του γιατρού που θα κάνει την εφαρμογή. Επομένως, έμπειρο προσωπικό να υπάρχει, εμπιστοσύνη στα άτομα τα οποία συνεργαζόμαστε. Έτσι.
και ασφάλεια στο χώρο τον οποίο ερχόμαστε για να κάνουμε τις θεραπείες και είναι υπέροχο. Εγώ πιστεύω ότι όσες κυρίες έρχονται εδώ περνάνε πάρα πολύ όμορφα, χαλαρώνουν. Και κύριοι. Και κύριοι, φυσικά και κύριοι. Και ας μην ξεχάσουμε την προσφορά, οι φίλες και φίλοι, στο 231-022-3050 είναι το τηλέφωνο του Figura Clinica για την επόμενη ώρα. Όσες φίλες ή φίλοι μας τηλεφωνήσουν, 5 επισκέψεις. Επιλέγουν οποιαδήποτε μικρή περιοχή του προσώπου ή του σώματος και τις 5 επισκέψεις στα 19 ευρώ. Όπως επίσης 70% έκπτωση σε όλες τις άλλες περιοχές. 231-022-3050, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Τέλος λοιπόν στην ανεπιθύμητη τριχοφία και σήμερα θα κλείσουμε το σημερινό πρώτο μέρος εκπομπής αυτό μαζί σας, χορηγή μας λοιπόν, τα Figura Clinica Ιατρικής Αισθητικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Φίλοι μας, σε αυτό το σημείο όπως είπαμε ένα μικρό διάλειμμα, μήπως και κουραστήκατε και επιστρέφουμε σε λίγο πάλι μαζί σας. Το F-Clinica είναι η νέα πρόταση στην ιατρική αισθητική. Ελάτε να μας γνωρίσετε, να γνωρίσετε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει τώρα στον κόσμο. Για τη Θεσσαλονίκη στο 2310-22-3050, 210-32-32-32-5 για την Αθήνα. Τηλεφωνήστε μας και με μόνο 9 ευρώ μία θεραπεία καβιτέσεων στο σώμα. Φίλοι μας, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υγεία και ευζήν μαζί σας για συμβουλές γύρω από την υγεία μας. Και σίγουρα κάθε φορά κάτι διαφορετικό έχουμε να δώσουμε σε εσάς, πάντοτε όμως στην επικαιρότητα μέσα. Λοιπόν, το σημερινό θέμα που έχουμε αποφασίσει και θέλουμε να σας μεταφέρουμε αφορά την ανδρική υπογονιμότητα. Σίγουρα πολλά ζευγάρια έχουν προβλήματα και σήμερα εδώ είμαστε με το γνωστό μας γιατρό, τον κύριο Θάνο Πέτρο, χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα θέμα τόσο σημαντικό σήμερα θα συζητήσουμε. Τι σημαίνει ο όρος υπογονιμότητα τελικά? Υπογονιμότητα είναι η αδυναμία σύλληψης, εφόσον βεβαίως υπάρχουν ελεύθερες επαφές για τουλάχιστον ένα έτος. Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν ελεύθερες επαφές στο ζευγάρι, οι οποίες όμως δεν είναι και συχνές. Εφόσον δεν υπάρχει και δεν υπάρξει η εγκυμοσύνη, τότε μιλάμε για υπογονιμότητα. Η οποία υπογονιμότητα βεβαίως μπορεί να οφείλεται στον άντρα, στη γυναίκα ή και στους δύο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα πρέπει ο άντρας να εξετάζεται μόνος του, η γυναίκα να εξετάζεται μόνη της, ενώ στον αντίστοιχο γιατρό που θα πρέπει, και από εκεί και πέρα από κοινού. Είναι δηλαδή μια βασική προϋπόθεση να είναι και οι δύο άνθρωποι, και ο άντρας και η γυναίκα, υγιείς στο συγκεκριμένο φυσικά θέμα, για να μπορέσει να προκύψει η εγκυμοσύνη. Επειδή εξετάζετε πάρα πολλές περιπτώσεις, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι συχνό το φαινόμενο της υπογονιμότητας στις μέρες μας, στα ζευγάρια. Είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Δυστυχώς το ζευγάρι είτε φτάνει αργά σε μας, τους ουρολόγους, ανδρολόγους, είτε δεν ακολουθείται υπεπατημένη, δηλαδή η προληπτική ιατρική, η οποία θα πρέπει να ακολουθείται, όσον αφορά βεβαίως εμάς τους ουρολόγους, στον άντρα. Θα πρέπει ο άντρας να εξετάζεται από νωρίς. Μάλιστα. Και όταν λέμε από νωρίς, θα πρέπει μετά τα 20, σιγά σιγά, να υπάρξει τουλάχιστον μια πρώτη προσέγγιση και πρώτη εκτίμηση, να μην πω και πιο νωρίς, των γενετικών του οργάνων, του γενετικού του συστήματος, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ναι. Να μην φτάνουμε δηλαδή στο επίπεδο όταν ο άντρας θα παντρευτεί στα 40, για παράδειγμα, να λείπει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μετά από τα 40
να παντρεύεται το ζευγάρι, να ακολουθούν τη διαδικασία να κάνουν ένα παιδάκι και αφού τότε δουν να ότι αναρωτιούνται τι τότε συμβαίνει. Να αναρωτιούνται τι συμβαίνει και από εκεί και πέρα βεβαίως η πιο προσιτή ας πούμε προσέγγιση είναι προς τον γυναικολόγο, διότι ναι. γνωρίζουμε ότι η γυναίκα από νωρίς παρακολουθείται λόγω της εμινουρίσεως και των θεμάτων που ακριβώς, έχει ναι. στον γυναικολόγο της. Υπάρχει οικειότητα βεβαίως με τον γιατρό της και βεβαίως από τη στιγμή που παντρεύεται η πρώτη προσέγγιση συνήθως είναι προς τον γυναικολόγο. Δηλαδή ο άντρας στο γυναικολόγο. Ναι. Ο οποίος γυναικολόγος θα ζητήσει ένα σπερμοδιάγραμμα για να δει πού βρίσκεται η κατάσταση, τι γίνεται στον άντρα. Αυτό σε εμάς και γενικότερα στην ιατρική κοινότητα είναι, όχι δεν θα έλεγα λάθος, αλλά είναι μια προσέγγιση μη τόσο σωστή τοποθετημένα. Θα έπρεπε ο άντρας δηλαδή να αξιολογείται στην αρχή από τον ουρολόγο-ανδρολόγο. Κάτι άλλο που απασχολεί πολλά ζευγάρια είναι και ένα ερώτημα φυσικά. Αν η αισθητική δυσλειτουργία είναι ταυτόσιμη με το θέμα ανδρική υπογονιμότητα. Εδώ θα έλεγα ότι βασική προϋπόθεση της επίτευξης μιας φυσιολογικής σεξουαλικής συνεύρεσης, φυσιολογικής σεξουαλικής επαφής, όσον αφορά φυσικά τον άντρα, θα πρέπει η στήση να είναι φυσιολογική. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να έχει κάποιες, να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες θα καταστούν, ας πούμε, το πέος λειτουργικό και σωστό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η στήση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι του θέματος είναι το θέμα της εξπερμάτισης, ναι. που βεβαίως προϋπόθεση μπορεί να είναι μια καλή στήση, αλλά είναι και δύο ανεξάρτητα θέματα, δύο ανεξάρτητα πράγματα. Άλλο η στήση, άλλο η παραγωγή του σπέρματος και κατ' επέκταση είναι η εξπερμάτιση. Ναι. Το σπέρμα φτιάχνεται, δημιουργείται στους όρχες, σιγά σιγά ανεβαίνει προς τα πάνω, ας το πω έτσι λίγο πιο απλά, ναι. φτάνει στο επίπεδο που βρίσκεται ο προστάτης αδένας, εκεί χύνεται στο επίπεδο που βρίσκεται ο προστάτης αδένας, στο σπερματικό λοφίδιο. Ο προστάτης εμπλουτίζει το σπέρμα με διάφορες ουσίες, ιχνοστοιχεία κτλ. Και όλο μαζί το μείγμα, αυτή η ουσία, το σπέρμα δηλαδή που συζητάμε, εξωθείται προς τα έξω. Και είναι το σπέρμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε και εμφανίζεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει από τη μία πλευρά να υπάρχει μια σωστή και καλή στήση, ναι. από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να υπάρχει και ένα καλό φυσιολογικό σπέρμα από την παραγωγή του σπέρματος ναι. μέχρι και την έξοδό του. Επομένως εδώ μιλάμε για έλεγχο γονιμότητας από την πλευρά της γυναίκας και από την πλευρά του άντρα και ότι όλα πρέπει να συγκλίνουν σε ένα στόχο και σε ένα σκοπό. Έτσι, θα πρέπει λοιπόν η γυναίκα να εξετάζεται στο γυναικολόγο της, να ελέγξει τα θέματα που αφορούν τη γονιμότητα, τη γυναικεία, δηλαδή ναι. γονιμότητά της. Ο άντρας συγχρόνως να απευθυνθεί στον ουρολόγο-ανδρολόγο, να εξεταστεί, να δει ο γιατρός, ο ουρολόγος, τι εξετάσεις χρειάζονται να κάνουν. Συνήθως δίνουμε ένα σπερμοδιάγραμμα και από εκεί, σαν μια πρώτη εικόνα, το ιστορικό, κάνουμε μια συζήτηση, η εξέταση η οποία πρέπει να υπάρχει, κλινική εξέταση, όρχης, πέος, και από εκεί και πέρα, αναλόγως, βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο θέμα, κάποια παθολογική κατάσταση που θα πρέπει ναι. να αντιμετωπίσουμε και από κοινού προχωράμε. Και νομίζω ότι το επόμενο που πρέπει να συζητήσουμε είναι τα αίτια της υπογονιμότητας που οδηγούν στην κατάσταση αυτή. Τα αίτια της υπογονιμότητας μπορεί να είναι προορχικά, ορχικά ή μεταορχικά. Τουλάχιστον ιατρικώς έτσι διαχωρίζονται. Ναι. Με πιο απλά λόγια μπορώ να σας παρουσιάσω το εξής, έτσι όπως και λίγο πρωτήτερα έκανα μία αναφορά. Έχουμε δηλαδή προβλήματα που άπτονται της παραγωγής των σπερματοζωαρίων, δηλαδή στο επίπεδο που βρίσκονται οι όρχες, άρα θέματα που άπτονται των όρχεων, στην ενδογενή παραγωγή του σπέρματος από εκεί. Υπάρχουν θέματα ενδοκρινολογικής φύσεως, διότι για να υπάρξει παραγωγή των σπερματοζωαρίων γίνεται με την βοήθεια κάποιων ορμονών, άρα θα πρέπει να δούμε και να εξεταστεί και αυτό το θέμα, τεστοστερόνη, προλακτίνη, ναι. FSH, LH κτλ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ελεγχθεί και το θέμα της εξόδου του σπέρματος, από την παραγωγή δηλαδή ναι. προς τα έξω, στην εκφορητική δηλαδή
περιοχή και οδό, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα στο επίπεδο του προστάτη, δηλαδή οι όρχες να παράγουν φυσιολογικά αλλά σπέρμα, να αλλού το πρόβλημα. Αλλά να υπάρχει ναι. στην εκφορητική ας πούμε οδό, στην έξοδο δηλαδή του σπέρματος προς τα έξω κάποιο θέμα, ένα πρόβλημα δηλαδή στον προστάτη, όπως μια προστατίδιδα για παράδειγμα. Εδώ έχουμε κάποιες φωτογραφίες οι οποίες θα μας κατευθύνουν τη συζήτησή Βεβαίως. Μας. Και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να τις παρακολουθήσουμε. Μπορούμε στη συνέχεια όμως εμείς να συζητήσουμε. Οπότε από εκεί και πέρα βεβαίως να έχουμε ένα πρόβλημα στο σπέρμα. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η λήψη φαρμάκων, χειρουργικές επεμβάσεις, ακτινοβολίες, ναι. η εργασία κάποιου η οποία μπορεί να εμπλέκει ακτινοβολίες ή να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον με ακτινοβολίες, επεμβάσεις όπως είπα, λήψη φαρμάκων και άλλα, και άλλες καταστάσεις. Στην παιδική ηλικία, κακώσεις επίσης, προβλήματα από άπτοντες επαθήσεις του πέους, ναι. Που δεν θα ήθελα τώρα αυτή τη στιγμή να επεκταθώ σε πιο εξειδικευμένα πράγματα, είναι ένα ευρύτατο περιβάλλον θεμάτων που μπορεί να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα, τα οποία βεβαίως μπορεί ο άντρας να μην τα αναγνωρίσει, ούτε και η γυναίκα να τα γνωρίσει στον άντρα της. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχει η ειδικότητά μας, η οποία μπορεί να δει και να κατευθύνει μια τέτοια κατάσταση και να πάμε καλά. Ας περάσουμε να δούμε τις φωτογραφίες οι οποίες θα μας εδώ δώσουν την πλήρη βλέπουμε, εικόνα. Βλέπουμε στο επίπεδο του προστάτη, βλέπουμε επάνω με κόκκινο είναι η ουροδόχος κύστη, μπροστά ακριβώς είναι ο προστάτης. Βάζουμε αυτή την εικόνα για να, με τα βελάκια που δείχνει έναν προστάτη αδένα ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, πρόβλημα προστατίτιδας. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, η οποία προστατίτιδα μπορεί να δώσει κάποια συμπτώματα, σεξουαλικές δηλαδή διαταραχές, μπορεί να έχουμε προβλήματα και μια δυσφορία στο επίπεδο που είναι η κύστη, διαταραχές της ούρησης, ένα βήθιο άλγος βάρος πίσω από την κύστη στο επίπεδο που είναι το περίνεο, στους όρχες, διάφορες καταστάσεις και συμπτώματα που άπτονται και αφορούν το επίπεδο του προστάτη αδένα. Βέβαια, ο προστάτης ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα ύπουλο όργανο και συνήθως μπορεί να μην έχουμε και κανένα απολύτως σύμπτωμα. Από εκεί και πέρα, μία πολύ συχνή κατάσταση, ένα πολύ συχνό αίτιο ναι. υπογονιμότητας είναι η προστατίτιδα. Προστατίτιδα. Η προστατίτιδα μπορεί να είναι χρόνια ή οξία. Η οξία όμως είναι μια οξία κατάσταση που θα, δεν απασχολήσουμε. Ναι, φαίνεται, ίσως, κάνει υψηλό πυρετό και έχουμε προβλήματα με τον προστάτη. Η χρόνια όμως προστατίτιδα είναι μια χρονία φλεγμονή του οργάνου του προστάτη που είδαμε, η οποία μπορεί να προκαλέσει υπογονιμότητα, διότι όπως είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, οι όρχες φτιάχνουν το σπέρμα, το ναι. οποίο όμως ανεβαίνει, περνάει από το επίπεδο που είναι ο προστάτης. Άρα λοιπόν, αν ο προστάτης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, έχει κάποιο θέμα, όπως μια προστατίτιδα για παράδειγμα, μπορεί να καταστήσει το σπέρμα ναι. υπογόνιμο. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς θα πρέπει να εξατομικεύσουμε την κατάσταση, να δούμε δηλαδή, αφού εξετάσουμε, κάνουμε τις εξετάσεις που πρέπει κτλ., να δούμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο επίπεδο που είναι ο προστάτης, ότι υπάρχει μια προστατίτιδα και να αντιμετωπίζουμε την προστατίτιδα. Οι εξετάσεις οι οποίες βεβαίως γίνονται είναι από το ιστορικό αν υπάρχει στον άντρα, είναι η δακτυλική εκτίμηση του προστάτη, δακτυλικός δηλαδή δια του ορθού βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση και ενδεχομένως ένας διορθικός υπέρηχος όπως βλέπετε στην εικόνα όπου βλέπουμε τον προστάτη, βλέπουμε αν έχει εντός το όργανο λιθιάσης, βλέπετε στη δεξιά εικόνα ψηλά, ναι, κάτι ναι. άσπρα που υπάρχουν είναι λιθιάσης, πέτρες δηλαδή εντός του οργάνου του προστάτη και κάτω βλέπετε στην κάτω εικόνα δεξιά, κάτω-κάτω, βλέπετε με το βελάκι μια μαύρη εικόνα που έχει υγρό, δηλαδή υπάρχει μια προστατίτιδα η οποία θα πρέπει και να αντιμετωπιστεί. Οι λιθιάσεις στον προστάτη ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια προστατίδα η οποία δεν αντιμετωπίστηκε έτσι ώστε έγινε χρόνια, έγινε χρόνια και υπάρχουν κάποιες βλάβες εντός του οργάνου του προστάτη οι οποίες μας έρχονται στην εικόνα του υπερήχου υπό ναι. τη μορφή λιθιάσεων. Ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε από την κλινική μας εκτίμηση τη δακτυλική μας, το ιστορικό κτλ. Που είπα και την απεικονιστική εικόνα αυτή που σας έδειξα, να δούμε ποια είναι η κατάσταση του προστάτη αδένα όσον αφορά την προστατίδα από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά το ιστορικό πόσο καιρό προσπαθούν να κάνουν παιδάκι, τι μας λέει το σπερμοδιάγραμμα, αν το σπέρμα είναι υπογόνιμο και εφόσον αποκλείσουμε και άλλες παραμέτρους ή συγχρόνως τις αντιμετωπίζουμε, ναι, ναι. να αντιμετωπίσουμε την προστατίδα. Η προστατίδα είναι συχνή γιατί
Έχει να κάνει με την σεξουαλικότητα, με τις επαφές που έρχεται ο άντρας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιεί γενικότερα και ειδικότερα στη σεξουαλική του ζωή προφυλακτικό, διότι οι μικρόβια τα οποία υπάρχουν φυσιολογικά στον κόλπο της γυναίκας μεταφέρονται δια της ουρίθρας στον προστάτη, από την ουρίθρα εισάγονται και πηγαίνουν προς τον προστάτη, ο οποίος προστάτης ίσως αδένας, έτσι, είναι ένας αδένας, ναι, ένας φουγκαράκι, κρατάει αυτά τα μικρόβια και δημιουργούνται τα προβλήματα τα οποία αναφέρουμε. Ναι, και vice versa, φυσικά, και προς την κοπέλα και τη γυναίκα. Δημιουργεί προβλήματα, με κολπίδιδες, ουρολιμώξεις και διάφορα άλλα θέματα. Έτσι λοιπόν εμείς θα πρέπει να δούμε στο επίπεδο του προστάτη τι συμβαίνει. Εάν αποκλείσουμε βεβαίως και οι όρχες, δηλαδή υπάρχει παραγωγή, ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα από εκεί, και εντοπίζουμε έτσι, απλά ένα κάνουμε σημείο, κουβέντα, ναι, στο θέμα της προστατήτητας, διότι είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, μην φανταζόμαστε ότι σαν η θεραπεία είναι χειρουργική ή είναι θεραπευτική με βαριά φάρμακα και βαριές καταστάσεις. Έτσι. Η θεραπεία είναι κατά βάση πρώτης γραμμής συνήθως φαρμακευτική. Απλή θεραπεία. Απλή θεραπεία. Συνήθως δίνουμε αντιβίωση, η οποία βέβαια για μεγάλα σχετικά χρονικά διαστήματα, ένα μήνα, δύο μήνες, δίνουμε δηλαδή για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ο προστάτης να βελτιωθεί, να μπει σε μία σωστή φυσιολογική κατάσταση και να μην δημιουργεί πρόβλημα στο σπέρμα. Και στο σημείο αυτό θέλω να διακόψω ότι τη στιγμή που κάνει ο άνδρας μια θεραπεία, αντίστοιχα και η γυναίκα πρέπει να συνεισφέρει με κάποιο τρόπο σε θεραπεία, αν υπάρχει λόγος να κάνει και εκείνη θεραπεία, ώστε να γίνεται ταυτόχρονα μια θεραπεία. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν είναι απαραίτητη η θεραπεία στη γυναίκα, διότι εκφύσεως υπάρχουν στα γεννητικά όργανα της γυναίκας κάποια φυσιολογικά για τη χλωρίδα, ναι, της μικρόβια. Εάν υπάρχει βεβαίως κάποιο θέμα, ο γυναικολόγος θα κοιτάξει στα πλαίσια, βεβαίως, στα πλαίσια της μελέτης έρευνας και της προλήψεως, ας πούμε, ναι, που θα κάνει προς τη γυναίκα για να ελέγξει τη γονιμότητά της, θα κοιτάξει και αυτά τα θέματα. Αν χρειάζεται κάποια αντιβίωση, κάποια θεραπεία, μπορεί να τη δώσει, όμως καμία σχέση με την ανδρολογική προσέγγιση. Μάλιστα. Νομίζει ο κόσμος, τα ζευγάρια, ναι, ότι επειδή ο άνδρας θα χρειαστεί ενδεχομένως να πάρει για την προστατήτητά του μια θεραπεία η οποία τραβάει λίγο, ναι, σε χρόνο, ας μου επιτρέψετε, ναι, ότι η γυναίκα θα πρέπει να κάνει το ανάλογο. Μα η γυναίκα δεν διαθέτει προστάτη. Δεν υπάρχει αδένας μπροστά από την ουροδόχο κύστη, έτσι, ο οποίος βεβαίως αδένας να εμπλέκεται και τόσο πολύ στη γονιμότητα του άντρα για να χρειαστεί την ανάλογη θεραπεία και αντιμετώπιση αγωγή, και θεραπευτική, ναι, αγωγή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα φυσικά, ναι, των δύο φύλων. Απλά να προλάβει κάποια μόλυνση αν ο άλλος είναι καθαρός. Ναι. Και θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις. Έτσι, θα πρέπει ακριβώς να είναι όλα φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Έτσι. Να περάσουμε στην Κυρσοκύλη, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό, με μια φωτογραφία να μας εξηγήσετε λίγο το περιστατικό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Και επίσης η Κυρσοκύλη, όπως βλέπετε, από τη μία πλευρά το μπλε χρώμα που πηγαίνει προς τον όρχη είναι η σπερματική φλέβα η οποία πηγαίνει προς τον όρχη. Θα δείτε κάτω στο που ζουμάρει η εικόνα δεξιά, θα δείτε μία κυρσοειδή πορεία που κάνει η φλέβα αυτή δεξιά στον όρχη, η οποία δεν θα έπρεπε βεβαίως να είναι έτσι. Να εξελίσσεται έτσι ίσως, ναι. Έτσι. Αυτό ακριβώς είναι και η Κυρσοκύλη. Δηλαδή είναι η διάταση της έσωσπερματικής φλέβας, η κλάδων αυτής, είναι δηλαδή μια διάταση και ελικοειδή πορεία μιας φλέβας που πηγαίνει στον όρχη, έτσι να το πω λίγο πιο απλά, πώς είναι η κυρσή στα πόδια, κάνει, ναι, μια ελικοειδή είναι πορεία κάτι αντίστοιχο. Και επειδή συμβαίνει αυτή η κατάσταση, είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο υπογονιμότητας, διότι, μάλιστα, δεν αιματούται σωστά ο όρχης, έτσι, ναι, ώστε να είναι πάρα πολύ, ας μου επιτρέψετε, γόνιμος, δηλαδή, ναι, δημιουργεί, ναι, κάποιες καταστάσεις υπογονιμότητας, έτσι. Και αυτό όχι πρέπει σε να όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Η Κυρσοκύλη είναι ένα συχνό φαινόμενο βεβαίως, η οποία όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει σε όλους φυσικά τους άντρες, και δεν σημαίνει ότι ένας άντρας, και αυτό θα πρέπει να βγει από την εκπομπή μας, ναι, ότι δεν σημαίνει ότι όταν ένας άντρας έχει Κυρσοκύλη είναι υπογόνιμος. Υπογόνιμος. Μπορεί να έχει Κυρσοκύλη, η οποία είναι εκγενετής, δεν δημιουργείται μετά τα 30 για παράδειγμα, ναι, μετά τα 20, είναι μια συγγενής κατάσταση και συνήθως είναι αριστερά λόγω ανατομικής τοποθέτησης της φλέβας, γι' αυτό και είναι και πιο συχνά αριστερά, όμως δεν είναι προϋπόθεση υπογονιμότητας. Απλώς όταν θα διαπιστώσουμε ότι ένα ζευγάρι είναι υπογόνιμο και όταν θα δούμε ένα υπογόνιμο σπέρμα και εφόσον αντιμετωπίσουμε και
βγάλουμε έξω και θεραπεύσουμε τις όλες υπόλοιπες υποτιθέμενες καταστάσεις που μπορεί να υπάρξουν, αν και εφόσον υπάρχουν, ναι. Και υπάρχει μία κυρσοκύλη που θα μπορούσε να αποδοθεί μία τέτοια κατάσταση, θα πρέπει σαφέστατα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κυρσοκύλης. Να περάσουμε στη θεραπεία τώρα, εφόσον μιλήσαμε και για τη διάγνωση, πώς διαγνώσκεται η κυρσοκύλη. Το επόμενο βήμα είναι η θεραπεία της κυρσοκύλης, ώστε να έρθει το ζευγάρι σε μια καλή κατάσταση για να μπορέσει να αποκτήσει παιδάκι. Η κυρσοκύλη είναι μια κατάσταση η οποία σπάνια θα δώσει κάποιο σύμπτωμα καταρχάς, δηλαδή κάποιο βάρος, βήθιο στον όρχη, ή επίσης σπάνια μπορεί να ψηλαφάται, συνήθως κατά την αύξηση της πίεσης της κοιλιάς μπορεί ο άντρας ή αν βήξει. Μπορεί ας πούμε η άρση βάρους να βάλει το χέρι του και να ψηλαφίσει μια μαλακή έτσι μάζα πάνω από τον όρχη. Αυτό δεν εξωτερικεύεται στο δέρμα, δεν κάνει Όχι, είναι στον όρχη. Η αποκατάσταση είναι χειρουργική όπως βλέπετε και στην εικόνα, με μια πάρα πολύ μικρή τομή η οποία γίνεται είτε πιο χαμηλά στην κοιλιά είτε λίγο πιο ψηλά βουβονικός, όπως βλέπετε με την τομούλα δεξιά. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που είτε ψηλαφάται είτε όχι, θα πρέπει ο γιατρός να ζητήσει, ο ειδικός να ζητήσει έναν υπέρηχο και ντόπλερ οσχέου, δηλαδή έναν υπέρηχο και ντόπλερ στον όρχη. Ναι. Αυτή η εξέταση θα δείξει στον ακτινολόγο εάν και εφόσον υπάρχει κυρσοκύλη. Αν δηλαδή υπάρχει αυτή η παλινδρόμηση του αίματος μέσα στην φλέβα την ορχική, τη σπερματική φλέβα, η οποία θα πρέπει να είναι πάνω από 2 χιλιοστά, διατεταμένη δηλαδή αυτή η φλέβα, και κατ' επέκταση θα είναι εκείνη η κατάσταση η οποία δημιουργεί τα προβλήματα. Έχει παρατηρηθεί ότι σε ένα υψηλό ποσοστό, έως και 70% ανδρών και ζευγαριών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο πρώτο έτος μετά την αποκατάσταση της κυρσοκύλης εγκυμοσύνη. Είναι ένα υψηλό ποσοστό, είναι μια παθολογική κατάσταση η οποία βεβαίως εφόσον βλέπουμε ότι προσβάλλει την γονιμότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η αποκατάσταση είναι χειρουργική, μπορεί να γίνει όπως σας είπα ανοιχτά με μια πολύ μικρή τομή, μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικός, υπάρχουν και άλλες τεχνικές με εμβολισμούς κτλ. Αλλά έχει επικρατήσει χειρουργική προσέγγιση η οποία είναι απλή. Μια απλή χειρουργική προσέγγιση η οποία αποσκοπεί στην απολύνωση, δηλαδή διακόπτουμε αυτήν την σχέση της φλέβας αυτής ή του δικτύου φλεβών προς τον όρχη, έτσι ώστε να μπορέσει ο όρχης αυτός να ανακάμψει και να κάνει την σπερματογένεση και τη δουλειά την οποία πρέπει να επιτελέσει. Από εκεί και πέρα ο άντρας έρχεται στην κλινική, κάνει το προχειρητικό τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνει και από εκεί και πέρα είτε με γενική αναισθησία είτε και με ραχιά επισκληρίδιο αναισθησία μπορεί να γίνει η αποκατάσταση και την ίδια μέρα ή και την επόμενη ακόμη μπορεί να φύγει με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. Και ουσιαστικά κάτι άλλο που ζητάτε εσείς οι γιατροί της ειδικότητας είναι ένα σπερμοδιάγραμμα, το οποίο, ας αναφερθούμε λίγο και ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές σπέρματος για να κλείσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης του φυσιολογικού σπέρματος κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Θα πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση πάνω από 20 εκατομμύρια στο ML, ο συνολικός αριθμός να είναι τουλάχιστον 40 εκατομμύρια σπερματοζωάρια, ενώ η προωθητική κίνηση, αυτό που λέμε την ζωηρή, την πρώτη ώρα, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% και επάνω. Δεν θα πρέπει βεβαίως να υπάρχουν ανώμαλες μορφές, ειδικότερα πάνω από 50%. Εκεί η κυρσοκύλη, για παράδειγμα, μπορεί να βλέπουμε φαινομενικά μια καλή ταχύτητα, έναν αριθμό σωστό, αλλά η κυρσοκύλη εμπλέκεται και στο DNA του σπέρματος και μπορεί να προκαλέσει, ενώ έχουμε ένα σπερμοδιάγραμμα φαινομενικά καλό, να μπορεί η κυρσοκύλη να προκαλεί προβλήματα. Άρα θα πρέπει να το δούμε εμείς οι γιατροί και αυτό το θέμα και να αποκαταστήσουμε την κυρσοκύλη. Η λήψη του σπέρματος γίνεται από 3 έως 5 μέρες αποχή από την εξπερμάτιση, γίνεται συνήθως σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, είναι ευαίσθητο το σπέρμα, θα πρέπει να παραδοθεί άμεσα στον μικροβιολόγο, θα πρέπει ο μικροβιολόγος επίσης να είναι έμπειρος, γνώστης, καλός, το να μπορεί να διαβάσει, να μελετήσει και να δώσει μια σωστή τοποθέτηση και σωστή απάντηση στις τιμές αυτές, διότι από εκεί και πέρα θα έρθει το ζευγάρι με το αποτέλεσμα σε εμάς, είναι η πρώτη εκτίμηση.
η πρώτη προσέγγιση για να δούμε το αν υπάρχει κάποιο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή το τι να κάνουμε, έτσι ώστε από εκεί και πέρα να αντιμετωπιστεί το θέμα. Αν έχω λίγο χρόνο ακόμη και μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει ο άντρας να προσεγγίζει τον ουρολόγο-ανδρολόγο, το ζευγάρι, να έρχεται και να βλέπουμε αυτή την κατάσταση με το σπερμοδιάγραμμα και από να ξεκινούμε να από κοινού αυτά, να γίνεται. Ναι. Είναι λάθος να πηγαίνει ένα ζευγάρι για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, χωρίς να ελέγξει σπερματέχηση εξωσωματική, ναι, ναι, εφόσον δεν ακολουθηθεί η σωστή ιατρική πρακτική, που λέει ότι ο άντρας στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει πρωτίστως, πρωταρχικώς, να παρακολουθηθεί από τον ουρολόγο, τον ανδρολόγο, ή γυναίκα από τον γυναικολόγο, εάν και εφόσον υπάρξει πρόβλημα στον άντρα ή στη γυναίκα, ναι, τότε βεβαίως θα πρέπει να ακολουθηθεί να πάμε στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εξωσωματική και το οτιδήποτε. Οφείλει όμως ο άντρας και οφείλει η ιατρική, είναι υποχρέωση της ιατρικής πράξης και του ουρολόγου να αγγίξει τον άντρα, να έρθει ο άντρας κοντά, το ζευγάρι, να ενημερωθεί και να γίνει μια σωστή προσέγγιση και αντιμετώπιση, ναι, ναι, πάνω στο έχετε θέμα. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα σήμερα, από όλες τις πλευρές θα έλεγα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γιατρέ. Να είστε καλά. Και φίλοι μου, σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, ευχόμενοι ό,τι λέμε εδώ να είναι καλό για σας και να μαθαίνετε πολλά πράγματα. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Γεια σας.